Χθες μια συνέντευξη τύπου του Δημάρχου και αντιδημάρχων όσον αφορά τα έργα που γίνονται στο Βροντάδο. Πραγματικά ένιωσα ότι εμείς που ζούμε στο Βροντάδο, μάλλον ζούμε σε μια άλλη περιοχή. Πήγα σήμερα το πρωί λοιπόν να διαπιστώσω όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν. Με τα λύπη μου διαπίστωσα ότι στις παιδικές χαρές έγιναν κάποιες επισκευές. Παρουσιάστηκαν ως καινούριες παιδικές χαρές, τουλάχιστον έτσι υπόθηκε στην συνέντευξη που άκουσα. Κάποιες επισκευές λοιπόν, και αυτό θεωρήθηκε μεγάλο έργο για το Βροντάδο. Μακάρι να το δουν έτσι και οι Βροντάδοσοι. Αλλά αυτό το οποίο μας στεναχώρησε περισσότερο είναι ότι δυστυχώς θα πάει πίσω το Κέντρο Αμερικών Σπουδών, ή μάλλον ακυρώνεται το Κέντρο Αμερικών Σπουδών. Θα πρέπει να αναφέρω σε αυτό το σημείο ότι έγινε μια μεγάλη προσπάθεια από παλιότερα ερχόμενη. Δεν προχώρησε ούτε στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Και φυσικά και φαίνεται ότι σήμερα πια αυτό το όραμα των Χιωτών, γιατί δεν αφορά Όμηρος μόνο τους Βροντάδοσους, το όραμα των Χιωτών φαίνεται ότι δυστυχώς δεν πρόκειται να γίνει. Κατά άλλα ακούμε μεγαλοεπίβολα σχέδια που αφορά την παραλιακή, η οποία έτσι όπως έχει σχεδιαστεί από τη Δασκαλόπετρα μέχρι τον Καρφά, δεν υπάρχει περίπτωση ούτε εμείς να ζούμε ούτε τα παιδιά μας. Μακάρι να προχωρήσει. Δεν είμαι μηδενιστής, δεν μου αρέσει κάτι τέτοιο, αλλά τέτοια έργα τα οποία έχουν να κάνουν με τεράστιες εκτάσεις και με τα προβλήματα τα οποία μπορούν να αντιμετωπίσουν μπροστά τους, δεν υπάρχει περίπτωση να προχωρήσουν. Θα μείνω όμως στο κέντρο της Δασκαλόπετρας. Ο Όμηρος είναι για μας μια ναυαρχίδα για τους Χιώτες. Η μαστίχα, η ναυτιλία πρώτα, ο τουρισμός και ο Όμηρος. Είναι ένας γίγαντας εν υπνώση. Και δυστυχώς κανείς δεν ασχολείται με αυτό το θέμα, με τον Όμηρο. Φαίνεται λοιπόν ότι και πάλι κολλάει. Πού κολλάει δεν ξέρω. Άκουσα ότι κολλάει στην αρχαιολογική υπηρεσία. Αν εσείς καταλάβατε ότι η αρχαιολογική υπηρεσία, επειδή είναι και το ιερό της Κυβέλης, θα πει να μην γίνει κέντρο μυρικών σπουδών, καλώς το καταλάβατε. Εγώ πάντως κάτι τέτοιο τουλάχιστον δεν το θεωρώ ότι είναι σοβαρό να λέγεται. Και επίσης ότι αυτή τη στιγμή θα μπουν κάποιοι καλλιτέχνες να εξοραίσουν κάπως τον χώρο εκεί πέρα. Καλώς να γίνει ένας εξουραϊσμός και ένα βάψιμο, αλλά αυτό δεν είναι το όραμα. Το όραμα είναι να γίνει κέντρο ομηρικών σπουδών. Δυστυχώς, ακόμα ένα έργο, μεγάλο έργο, δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί. Κύριε Νιθά, είστε ένας άνθρωπος που είστε πολλά χρόνια στην αυτοδιοίκηση και σαφώς δεν είστε και μηδενιστής, όπως έχετε αναφέρει. Ειδικά για το κομμάτι της Δασκαλόπετρας, ήθελα να ξέρω, πέρα από τις δηλώσεις τώρα αυτές που κάνουμε, έχετε προσπαθήσει να γίνει κάποια συζήτηση με τον χωρικό αντιδήμαρχο ή με τη Δημοτική Αρχή, προκειμένου να ενημερωθείτε για το στάδιο το οποίο βρίσκεται? Ευχαριστώ για την ερώτηση. Επειδή παρακολουθεί τα Δημοτικά Συμβούλια, θα έχετε παρατηρήσει ότι ρωτάω σχεδόν σε κάθε Δημοτικό Συμβούλιο προσωπικά για το θέμα. Συνεχώς ρωτάω, απάντηση δεν πήρα ποτέ. Απάντηση δεν πήρα ποτέ που βρίσκεται. Αυτό μόνο.